την προηγούμενη εβδομάδα στον επίλογο της εκπομπής, καθώς σας αποχαιρετούσαμε, είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να ανανεώσουμε, θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιστοί στο μεταμεσονύχτιο ραντεβού μας, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι συνθήκες, όπως πολύ καλά ξέρετε όλοι σας, απαγορεύουν τις συνευρέσεις και τις συναθρήσεις, αλλά ευτυχώς, λέω τεχνολογίας, θα μπορέσουμε να βγάλουμε το TV World σήμερα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Τι κάνεις, Κελπάγια, από εδώ είσαι? Φοκίουμε, ναι. Τι κάνεις, Κακό? Καλά, καλά, καλά. Αυτή η απόσταση. Τι να κάνουμε τώρα, αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά που λες, Κελπάγια, η ιδέα ήταν να κάνουμε ένα αφιέρωμα σήμερα, όπως αυτά που κάνουμε συνήθως στο TV World, όπου να προτείνουμε στον κόσμο 10, 12, 15 τραγούδια από την ιστορία του heavy metal, όπου να αναφέρεται η λέξη home μέσα, θέλοντας και εμείς με τον δικό μας τρόπο να δώσουμε την εικόνα, το κλίμα της εποχής, να τονίσουμε και εμείς αυτό το stay home. Όχι πως υπάρχουν τραγούδια στην ιστορία του heavy metal που έχουν να κάνουν με αυτήν καθ' αυτήν την περίπτωση, με την απαγόρευση της κυκλοφορίας και με την καραντίνα, αλλά γενικότερα η λέξη home και μόνο ενδεχομένως να βοηθούσε στο να δώσουμε και εμείς το μήνυμά μας με τον τρόπο που θέλαμε. Να υπάρχει δηλαδή η λέξη home όσο πιο πολύ γίνεται, και η ιστορία αυτής της μουσικής είναι γεμάτη από τέτοια τραγούδια. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν γράψει τραγούδια με τη λέξη home μέσα, από τους Iron Maiden και τους Dream Theater, τους Motley Crue, τους Samael και πάρα πολλούς άλλους. Βέβαια, κοιτώντας, είδα ότι στην πλειονότητα τα τραγούδια αυτά έχουν ένα χαρακτήρα που δείχνει έναν νόστο, αν θέλεις, του μουσικού, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία και του λείπει το σπίτι του με τον α ή β τρόπο, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν τα πάρα πολλά coming home, η mom I'm coming home και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά νομίζω πως στην συγκεκριμένη περίπτωση και το welcome home του King Diamond δίνει το μήνυμα, έστω και αν μιλάει για μια γιαγιά η οποία επιστρέφει στο σπίτι μετά από αρκετό καιρό, όντας για κάποιο διάστημα εγκλειστή σε κάποιο άσυλο για ανθρώπους με προβλήματα νοητικά, ας το θέσουμε έτσι. Ναι, άλλωστε πρέπει να τους προσέχουμε τους ηλικιωμένους, έτσι δεν λέει και η οδηγία? Έτσι πόσο λέει. Πόσο μάλλον αν είναι με ιστορίες για το σπίτι του Έιμον και πίνοντας τσάι, βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ τσαγάκι πίνω εδώ. Υγεία, υγεία. Λοιπόν, δεν είμαστε στο Remedy Live Stage σήμερα, η Hellfire είναι στο κατακόκκινο αυτό το δωμάτιό σου, είναι αυτό το σπίτι σου? Ναι, είναι το Woman Cave. Φανταστικό, εμείς είμαστε εδώ στα headquarters του Metal Hammer, έχουμε πάρει εξοδόχαρτο που λέγαμε παλιά στον στρατό, ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε εδώ πέρα, να δουλεύουμε και να βγάλουμε το επόμενο τεύχος του περιοδικού. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το TV World σήμερα με αυτόν τον τρόπο, τον σκαϊπικό, τον ιντερνετικό. Έχουμε ετοιμάσει διάφορα θέματα όπως επαιτίους, νέα, δηλώσεις, ενώ ζητήσαμε και από διάφορα μέλη της σκηνής να μας στείλουν το δικό τους survival kit για αυτές τις μέρες της καραντίνας. Ζητήσαμε λοιπόν από διάφορα παιδιά να μας προτείνουν δίσκους, βιβλία, παιχνίδια, οτιδήποτε πιστεύουν αυτοί, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο, να δώσουν ιδέες στον κόσμο στο πώς να περάσει καλύτερα τις μέρες αυτές του εγκλεισμού. Αυτό σε λίγο, έτσι, σε δύο δόσεις θα το δούμε. Μία αργότερα και μία αργοτερότερα. Τώρα πάμε να δούμε Firewind, τους ανανεωμένους Firewind στο Rising Fire, και συνέχεια επίσης με τους ανανεωμένους Lamb of God στο Memento Mori και πίσω για νέα. Okay. Μου αρέσει πάρα πολύ το νέο υλικό των Lamb of God Hellfire, πάρα πολύ ωραίο ότι έχουν βγάλει μέχρι τώρα από το ομώνυμο άλμπουμ, Lamb of God θα λέγεται, και κυκλοφορεί σε λίγο καιρό. Μου αρέσει πάρα πολύ και η έναξη γενικότερα του Memento Mori, το να θυμάσαι τον θάνατο με κάποιον τρόπο, ότι όλα αυτά της γης είναι εφήμερα, ότι δεν είμαστε εδώ για πάντα και καλό είναι να μην είμαστε τέρμα παρτάκιδες. Αυτό θυμίζει και λίγο το Dance Macabre, το χορό του θανάτου. Ναι. Που έχουμε κάνει και coven για αυτό, που θυμίζει ότι είναι η μεσαιωνική θεματολογία, όπου απεικονίζεται σε πίνακες και τραγούδια και επικεντρώνεται στο ότι μπροστά στο θάνατο είναι ο λύση. Δηλαδή, mm-hmm. Δεν πάει να είσαι ένα βασιλιάς ή ζητιάνος στη ζωή σου, όταν έρθει ο θάνατος, όλοι είναι το ίδιο. Mm-hmm. Και επίσης μου αρέσει και πάρα πολύ που όλο αυτό το πράγμα σας απεικονίζεται και με διάφορες νεκροκεφαλές, σκελετούς, τέτοια έτσι πράγματα. Heavy metal γενικώς. Τι έχουμε τώρα, νέα δηλώσεις, τι έχουμε? Έχουμε νέα τα οποία, εντάξει, είναι αναγκαστικά γύρω από το θέμα μας, γύρω από τον κορονοϊό.
Ναι. Γιατί έχουμε τον Nick Holmes που μας λέει για τον επερχόμενο δίσκο των Paradise Lost που είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, το Obsidian. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή, είχε πρόταση από την Nuclear Blast, την εταιρεία τους, να το καθυστερήσουν το release. Αλλά ο ίδιος είπε ότι όχι, θα προχωρήσουμε κανονικά, θα γίνει 15 Μαΐου, γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι δεν θέλει να περιμένει, ειδικά τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι, νομίζω πως δίκιο. Έχει καλά θα κάνει και θα βγάλει τον δίσκο. Ξέρεις, πάρα πολύ μουσική βρίσκουν την ευκαιρία αυτή με το off το γενικότερο που έχει πέσει να μπουν σε στούντιο και να γράψουν μουσική. Οι Paradise Lost τον είχαν έτοιμο τον δίσκο τους και δεν βρίσκουν λόγο να περιμένουν, τον βγάζουν τώρα. Και αν εξελιχθούν τα πράγματα καλά, θα ξεκινήσει η περιοδία μετά το καλοκαίρι, οπότε θα τον έχει ακούσει αρκετά ο κόσμος, οπότε εντάξει, μια χαρά. Και μάθαμε κιόλας για τον Chuck Billy και γενικά το crew των Testament, ότι διαγνώστηκαν με κορονοϊό. Επίσης και ο κιθαρίστας στον Exodus, ο Gary Hall, είπε ότι είχε όλα τα συμπτώματα και περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Και μπορεί να δούμε και από άλλους μουσικούς να συμβαίνει αυτό. Ξέρεις, την στιγμή που μιλάμε, αυτό ήταν σε κοινή περιοδία εδώ πέρα στην Ευρώπη, η Testament μαζί με τους Exodus και τους Death Angel, όλο αυτό το Bay Area πράγμα. Και όταν επέστρεψαν πίσω, τόσο ο Chuck Billy, όσο και όπως είπες, μέλη του crew, και ο Gary Hall των Exodus, αλλά και ο drummer των Death Angel, διαγνώστηκαν ως φορείς του ιού. Ο drummer των Death Angel, μάλιστα, τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον, είχε άσχημες επιπλοκές, μπήκε στο νοσοκομείο, αλλά από ό,τι λένε τα νέα, τώρα που μιλάμε, η κατάστασή του καλυτερεύει ευτυχώς. Γενικότερα, δύσκολα. Δύσκολα. Και ο Devin Townsend ξεκίνησε το Quarantine Project σαν ένα τρόπο να πει ευχαριστώ στους οπαδούς που βοήθησαν οικονομικά μέσω online καμπάνιας που έκανε, επειδή αναβλήθηκε η περιοδία στην Αμερική και έμεινε στον αέρα ο ίδιος με πάρα πολλά έξοδα που δεν καλύφθηκαν. Οπότε ανεβάζει καινούργια κομμάτια στο κανάλι του στο YouTube σαν έτσι να ευχαριστώ στους οπαδούς και όσους βοήθησαν. Εντάξει, είναι ο κόσμος ρε παιδί μου και είναι και ο κόσμος του Devin Townsend, ο οποίος λειτουργεί και γυρνάει διαφορετικά. Φανταστικός, μονίμως εμπνευσμένος, πάντα βρίσκει την αφορμή, πάντα βρίσκει την ευκαιρία και νομίζω ότι δεν θέλω να γίνει, αλλά θα δούμε και άλλα project, τραγούδια τουλάχιστον, τα οποία θα αφορούν αυτή την κατάσταση. Ο Devin βέβαια έκανε ολόκληρο project, βγάζει και βίντεο κλιπ και όποιος μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, ας το κάνει. Εύκολα βρίσκεται στο διαδίκτυο όλη αυτή η ιστορία του Quarantine Project του Townsend. Ακόμα και μόνο να το ακούσεις, να δεις το μεγαλείο και το πόσο δημιουργικός είναι αυτός ο άνθρωπος σε τόσο δύσκολες στιγμές, ξέρεις, είναι αρκετά ενδεικτικό του μεγέθους του ανδρός. Έτσι ακριβώς. Και μετά έχουμε τον Todd LaTorre, τον τραγουδιστή των Queenstrike, ο οποίος λέει ότι θα ακτιοποιήσει την όλη κατάσταση της καραντίνας με το να δουλέψει στον προσωπικό του δίσκο που είχε αναβάλει τόσο καιρό και φυσικά και για το επόμενο άλμπουμ Queenstrike. Και τελικά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες που κάνουν ακριβώς το ίδιο, επειδή ακυρώνονται οι περιοδίες. Θα κάτσουν να δουλέψουν σε μουσική. Με λέει ακόμα και ο Alice Cooper ότι θα βάλει για καινούριο δίσκο τώρα. Ο Θεός. Ναι, το είπαμε και νωρίτερα. Αυτό είναι μια αφορμή, έτσι βλέπουν οι ίδιοι οι μουσικοί. Όσον αφορά τον Todd τώρα, καλά θα κάνει ο άνθρωπος και θα βάλει τον προσωπικό του δίσκο, αλλά πού σε Todd, μη σε αποσυντονίσει από τους Queensryche αυτό το πράγμα. Ακούς, ξέρεις και ελληνικά, καταλαβαίνεις, το πήρες το μήνυμα. Και οι Manowar ηχογράφησαν και θα κυκλοφορήσουν σε DVD την εμφάνιση που είχαν τώρα στο Heaven and Hell στο Μεξικό. Έγινε 14 Μαρτίου, έτσι, εν μέσω πανδημίας ουσιαστικά. Ακύρωσε ο King Diamond. Ακύρωσε και ο King Diamond, για άλλους λόγους, αλλά ακύρωσε ο King Diamond. Έγινε εν μέσω πανδημίας αυτό το πράγμα και είχε και πάρα πολλές χιλιάδες κόσμο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ήταν καλό το τι έγινε αυτό το φεστιβάλ. Θα δείξουν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν νομίζω ότι ήταν μια καλή ιδέα, αλλά ποιος είμαι εγώ, ναι. Κοίτα, όσον αφορά τους Manowar τώρα και την απόφασή τους να βγάλουν αυτό το DVD, μάλλον προσπαθούν να γίνει το συγκρότημα που έχει περισσότερα DVD από studio album, ή ενδεχομένως καταλαβαίνουν ότι... γέλας. Ενδεχομένως καταλαβαίνουν ότι τα καινούργια τους, τα τελευταία τους τουλάχιστον studio album, δεν έχουν κάποια εμπορική δύναμη, δεν αφορούν τον κόσμο ο οποίος θέλει να ακούει τα παλιά κλασικά τραγούδια. Εν πάση περιπτώσει, προσωπικά θα το προσπεράσω. Ωραία. Προς το παρόν να δούμε βίντεο. Paradise ναι. Lost, All From Grace. Καινούργιο βίντεο Paradise Lost. Έτσι. Ναι, πάμε, πάμε, ναι.
Αυτή λοιπόν ήταν και η Paradise Lost, το νέο τους βίντεο. Μπαίνουμε στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ διαφορετικό TV War. Ένα TV War το οποίο γίνεται μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο Γιάννης. Τα κατάφερε ο οποίος. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας. Να το ακούγεται. Και το είχαμε πει και νωρίτερα στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής, πως ζητήσαμε από διάφορα μέλη της σκηνής, από διάφορα παιδιά, να μας στείλουν το δικό τους survival kit για τις ημέρες της καραντίνας. Να μας προτείνουν δηλαδή τρόπους για να περάσουμε όσο πιο όμορφα και ανώδυνα τις ημέρες αυτές του εγκλεισμού. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά δέχτηκαν και μας έστειλαν βίντεο που προτείνουν βιβλία, video games, μουσικές ταινίες και άλλα πράγματα. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος και το δεύτερο θα ακολουθήσει σε λίγο. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα που με έχουν βοηθήσει να περάσω κάπως όμορφα αυτές τις μέρες που είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα. Από μουσική ξαναεπισκέφτηκα το τελευταίο άλμπουμ των Pain of Salvation, το In the Passing Light of Day, το οποίο είναι και σχετικό θεματικά, μιας και το έγραψε ο Γκίλνελο μετά την περιπέτεια της υγείας του. Από βιβλία διάβασα το καινούργιο βιβλίο του Γιάννα Κυλάκα, ο μεγάλος μαθητής και ο μικρός δάσκαλος, πολύ ευχάριστο, και το Ghost Rider του Neil Peart. Και σε Rush Mood είδα για πολλωστή φορά αυτά δύο φανταστικά DVD, το Arthur και το Rush and Rio. Αν δεν τα έχετε δει, να τα δείτε πάρα αυτά. Ενώ όπως όλοι έχουμε λιώσει στο Netflix, έτσι και εγώ είδα τελευταία την καινούργια σεζόν του Narcos, που ήταν φανταστική, και το Manhunt Unabomber. Αυτά τα λίγα, κάντε υπομονή, όλα θα περάσουν και stay home μέχρι να γίνει αυτό. Γεια χαρά σε όλους, Γιάννης Παπανικολάου και οδηγός επιβίωσης για όσο χρόνο χρειαστεί να είμαστε μέσα καραντίνα στα σπίτια μας. Nothing special από μένα, όπως ο περισσότερος κόσμος πιθανότατα, ενημερώνουμε όσο μπορώ έγκυρα για την ασθένεια την οποία έχει πλήξει τον πλανήτη και τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα η δική μου αδυναμία είναι η μουσική προφανώς και βινήλια όλων των δεκαετιών. Προσπαθώ να γράψω μερικές μελωδίες τώρα που έχω λίγο χρόνο. Μπας και του χρόνου τέτοια εποχή μπούμε να γράψουμε το καινούργιο Diviner, αν το επιτρέψει ο καιρός. Και φυσικά προσωπική μου αδυναμία είναι τα ντοκιμαντέρ που αφορούν κοσμολογία και αστροφυσική. Συνταγές δεν έχω για κανέναν. Αυτό που θα πω είναι ότι από μουσική ό,τι έπαιξε στο δικό μου πλατό είναι τα παρακάτω βινήλια αυτές τις μέρες και βλέπουμε τι έπαιδε. Slide it in, White Snake. Jump the Gun, Pretty Mage. Return to Fantasy, Uriah Heep. Ball Thrower, Fourth to Shade. Outcast Creator. Επέτειος πριν λίγες μέρες, Number of the Beast. Και καπάκι μόνο του πήγε και το Peace of Mind. Mastodon, Crack the Sky. Μια συλλογή κλασικής μουσικής για να ηρεμήσουμε, να έχουμε ένα soundtrack. Και φυσικά το καινούργιο Ozzy Osbourne, όταν το κάνουμε unboxing θα το ακούσουμε και αυτό. Εύχομαι σε όλους να μείνετε υγιείς, να μείνετε σπίτι σας, να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί, να σκεφτείτε ακόμα περισσότερο, το έχουμε όλοι ανάγκη, να ξεκουραστείτε αν μπορείτε. Οπότε, stay home, stay metal, stay safe. Γεια χαρά σε όλο τον κόσμο του TV War και του Metal Hammer από το στρατόπεδο των Τζεντίχα. Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, της οποίας η εξέλιξη είναι προσωπική ευθύνη όλων μας. Το μόνο πράγμα που μας έχει ζητηθεί να κάνουμε είναι απλά να μείνουμε στο σπίτι μας. Τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όσο καιρό θα είμαστε στο σπίτι είναι φυσικά πάρα πολλά, από το να διαβάσουμε βιβλία, να δούμε ταινίες, σειρές κτλ. Προσωπικά, όντας φανατικός gamer, θα σας προτείνω κάποια βιντεοπαιχνίδια τα οποία σας χαρίζουν άφθονες ώρες εξόδου από την πραγματικότητα. Ξεκινώντας με αφορμή την πρόσφατη επιτυχία του Netflix The Witcher, δεν έχω να προτείνω άλλο παιχνίδι από το The Witcher 3 The Wild Hunt, το οποίο πραγματικά προσφέρει άφθονες ώρες gameplay. Έπειτα θα έβαζα τη σειρά Assassin's Creed με τις πιο πρόσφατες προσθήκες της Origins και Odyssey, τα οποία χαρίζουν ταξίδια στην Αίγυπτο και στην αρχαία Ελλάδα αντίστοιχα και πάνω από 300 ώρες gameplay. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο βιντεοπαιχνίδι, το οποίο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του κατάφερε να ξεπεράσει σε πωλήσεις τους Iron Maiden, τους Metallica και το Star Wars. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Red Dead Redemption 2 της Rockstar, το οποίο προσφέρει μια ξέχαστη εμπειρία στην Άγρια Δύση. Τέλος, για όσους είναι λάτρεις των online multiplayer games και ακολουθούν την όρμα της εποχής με τα Battle Royale, μπορούν να κατεβάσουν εντελώς δωρεάν στην κονσόλα ή το PC τους το ολοκαίνουργιο Call of Duty Warzone, το οποίο ήδη μετράει online 30 εκατομμύρια παίκτες. Μένουμε σπίτι, προσέχουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας.
Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Άρης, ο drummer της Elusive Play και θα σας προτείνω κάποια πράγματα για να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας αυτές τις μέρες. Οι περισσότεροι πλέον έχουν Netflix, οπότε θα σας προτείνω κάποιες σειρές από εκεί. Η πρώτη είναι το I'm Not Okay With This, το Better Call Saul, όπως είχε δει και το Breaking Bad ακόμα καλύτερα, και το Godless που είναι western σειρά, πολύ ωραία. Από παιχνίδια μας άρεσε το Red Redemption 2 και από μουσική ενημερωνόμαστε φυσικά από το Metal Hammer είτε από το στο περιοδικό είτε διαδικτυακά για καινούργιες ή παλιότερες μπάντες και κυκλοφορίες, άλμπουμ. Ένας δίσκος που μου άρεσε πολύ τον τελευταίο χρόνο ήταν το Λικάια, τον Σόεν και μια καταπληκτική εμφάνιση που κάναν στην Αθήνα στο Γκαγκάριν. Μιας και με κελάτες της Μπουργκέρς Φιξινής προτείνω αυτό το δίσκο. Αυτά από μένα και μην ξεχνάτε, μένουμε σπίτι. Καλησπέρα. Είμαι ο Μανώλης Τσίγκος από τους Inner Wish, τους Bad Karma και τους Rock and Roll Children. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είστε ασφαλείς, να είστε μέσα, να προστατεύετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Είναι δύσκολες αυτές οι ώρες, αυτές οι μέρες του έτσι, αυτού του προστατευτικού εγκλεισμού, αλλά είναι απαραίτητος. Άρα λοιπόν στην ερώτηση πώς τον περνάμε, ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε. SL Theory, Cypher, Δισκάρα, Skeleton Keys, Horizon Zend ή Δισκάρα, Kansas, Audio Visions, Genesis, Nursery Crime, Rush, Hemispheres, είναι progressive η διάθεση. Και για να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, Bad Karma, On Fire, το debut του άλμπου. Τώρα από σειρές, αν και δεν είμαι φανατικός των σειρών, αλλά βλέπω αρκετές, The Nick, η ιστορία της χειρουργικής στις αρχές του 20ου αιώνα, The Office και BBC, τις καλύτερες σειρές ever, η μαύρη οχεία Blackadder, άπαντα Monty Pythons, βιβλία, Bernie Marsden, Where's My Guitar, ο κιθαρίστας της πρώτης σύνθεσης των Whitesnake, Relentless και Eating by Malstein, oh. Η official βιογραφία του μεγαλύτερου hard rocker, Phil Lynott, Cowboy Song, και ένα φανταστικό βιβλίο που ξαναδιάβασα τις τελευταίες μέρες, αν έχετε δει την ταινία Η Πτώση, το καταφύγιο του Βερολίνου, μιλάει για τις τελευταίες ώρες του Χίτλερ στο καταφύγιο, λίγο πριν την πτώση του Βερολίνου. Να είστε όλοι καλά, να προστατεύετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλησπέρα Χάκο, καλησπέρα TV War, καλησπέρα Γιάννη και σε όλους τους τηλεθεατές. Είμαι ο Μάριος από Sacral Rage και η αλήθεια είναι πως ζούμε παράξενες στιγμές, ιδιαίτερες. Αλλά πιστεύω πως αν παραμείνουμε αισιόδοξοι θα το ξεπεράσουμε γι' αυτό. Επίσης είναι μια καλή περίοδος για να έρθουμε λίγο πιο κοντά με τον εαυτό μας, να σκεφτούμε πράγματα, να αναλογιστούμε πράγματα. Όπως επίσης είναι και μια πολύ καλή περίοδος για να ξεστραβωθούμε, είτε βλέποντας μια ωραία ταινία ή ωραία σειρά, ακούγοντας έναν ωραίο δίσκο. Επομένως οι δικές μου προτάσεις σαν κίτ επιβίωσης για αυτή την κατάσταση συμβαδίζουν λίγο και με το κλίμα των ημερών, το οποίο είναι λίγο πιο post-apocalyptic. Επομένως, προτείνω από ταινίες τον Blade Runner και το Mad Max, από σειρές προτείνω το The Dark και από δίσκους προτείνω από Voivod το Dimension Hatros, από Hell το Human Remains και οποιοδήποτε Rush, για να πάει καλά η επόμενη μέρα. Κατά τα άλλα, να είμαστε δυνατοί, μένουμε σπίτι, stay safe. Αυτό λοιπόν ήταν και το πρώτο μέρος του Survival Kit, το οποίο και ζητήσαμε από διάφορα μέλη της ελληνικής σκηνής. Λοιπόν, το δικό σου Survival Kit τι είναι, από ό,τι βλέπω πίσω ασχολείσαι με... Έχει διάφορα τώρα, είναι μουσική, μπασάκι, γράφω στίχους, σκέφτομαι καινούργια κομμάτια, δεν σχολιάζω τα μαχαίρια, λίγο ταινίες, λίγο video games, ευκαιρία να φτιάξω και καινούργιες μάσκες, είναι επίκαιρο τώρα, τέτοια πράγματα. Δίνει έμπνευση ο COVID-19 για μάσκες καινούργιες. Αμέ, πώς δεν δίνει. Αλήθεια. Αυτές με τη μακριά τη μύτη κιόλας. Ναι, πω, φανταστικό. Λοιπόν, πάμε για να δούμε τι έχουμε τώρα, δηλώσεις, ε. Έχουμε δηλώσεις. Έχουμε τον Max Cavalera να μας λέει για τον Chuck Schuldiner ότι δεν έχει πάρει γενικά αρκετή αναγνώριση και εύσημα για τη συμβολή του στο metal. Δεν ξέρω τι πιστεύεις γι' αυτό. Δεν ξέρω γιατί το λέει ο Max αυτό, εκτός από το ότι πρόσφατα βρέθηκε στη σκηνή και έπαιξε κάποιες διασκευές παλιών τραγουδιών Death και μάλλον το θυμήθηκε. Ο Max μάλιστα βρίσκεται και στα special thanks του πρώτου δίσκου των Death και το λέει ο ίδιος χαριτολογώντας, λέγεται ότι η πρώτη εμφάνιση του ονόματός μου σε δίσκο είναι σε δίσκο των Death. Τώρα όσον αφορά τον Chuck Schuldiner, νομίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια, αναγνωρίζεται συνεχώς ως μία από τις μεγαλύτερες μορφές που πέρασαν μέσα από αυτή την μουσική. Το έχουμε πει και στις κανονικές μας εκπομπές ότι θεωρούμε και νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ ότι μιλάμε για την μεγαλύτερη μορφή στα 90's τουλάχιστον όσον αφορά το heavy metal και νομίζω πως όσο μπαίνουν νέοι μουσικοί στον ήχο αυτό και στον χώρο αυτό αναπόφευκτα θα πέσουν πάνω στα έργα και τη μουσική του Chuck Schuldiner
και από τη στιγμή που θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που έχει κάνει, δεν θα μπορέσει παρά να τον αναγνωρίσει. Οπότε φαντάζομαι ότι η φήμη του, το μέγεθός του, θα αναγνωρίζεται συνέχεια όσο περνούν τα χρόνια. Κοίτα, είναι ένα μέγεθος το οποίο αφορά αποκλειστικά την metal κοινότητα, την κοινότητα του ακραίου ήχου. Δεν μπορεί η μουσική των death να περάσει κάπου έξω από τα πλαίσια του metal, όσο μεγάλα και αν είναι αυτά, αλλά νομίζω πως είναι αρκετά μεγάλα ώστε να αναγνωριστεί από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος συνέχεια θα αυξάνεται. Έτσι ακριβώς. Και στη συνέχεια έχουμε τον Adrian Smith, τον Iron Maiden, όπου αποκαλύπτει το πρώτο τραγούδι που έμαθε να παίζει στην κιθάρα και είναι το Silver Machine από Hawkwind. Σοφάω για τις πληροφορίες, πάρα πολύ ωραία πληροφορία. Και είναι φοβερό ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έμαθε στη συνέχεια να παίζει κιθάρα το πρώτο του τραγούδι από συνθέσεις που έχει γράψει ο Adrian Smith, και έτσι υπάρχει όλη αυτή, ρε παιδί μου, η εξέλιξη, και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις, ρε παιδί μου, όλους αυτούς τους μουσικούς να μιλάνε τόσο άνετα και τόσο με τέτοια εγκαρδιότητα για τα συγκροτήματα και για τις μουσικές οι οποίες τους έβαλαν μέσα σε αυτό το χώρο και τους όθησαν να φτιάξουν ένα μουσικό όργανο. Καλά ξεκίνησε ο Adrian, ακόμα καλύτερα συνεχίζει. Ένας θεός, ο Adrian Smith είναι ο βασιλιάς του cool Hellfire. Δεν υπάρχει πιο cool άνθρωπος. Και μετά έχουμε ερώτηση που έγινε στον Rob Halford, αν η πολιτική έχει θέση στο metal. Και απαντά ίδιος ότι φυσικά και έχει, και ότι γενικά αυτός καταπιανόταν πάντα με πολιτικά θέματα στιχουργικά, αλλά ήταν με έμεσο τρόπο, όπως λέει, ήταν καλυμμένα με καπνούς και καθρέφτες. Δεν φαινότανε. Αλλά πιστεύω ότι ναι, έχει θέση κανονικά στη μουσική. Κοίτα, αυτό το ξέρουμε, εννοείται πως έχει θέση μέσα στη μουσική. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία είτε έχουν αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα ή μέσα στην διάρκεια της ζωής τους έχουν ασχοληθεί με θέματα τα οποία αφορούν την μουσική, την πολιτική, συγγνώμη. Το heavy metal είναι μια ζωντανή μουσική, βγαίνει από ανθρώπους νέους, μεγαλύτερους, ακόμα πιο μεγάλους, οι οποίοι όμως ζουν στην καθημερινότητα, φουγκράζονται την καθημερινότητα, και ξέρεις, υπάρχει η άλλη η λογική που λέει ότι τα πάντα είναι πολιτική. Δηλαδή το να βγεις όπως είχε ο Halford, ξέρω, όπως τα mid-90s, early 90s στο MTV και να πεις ναι, ξέρετε, είμαι ομοφυλόφιλος, ήταν και αυτό μια τρομοτινά πολιτική κίνηση, αν θέλεις. Οπότε προφανώς και υπάρχει χώρος, αρκεί να μην γίνεται στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον απολύτως στρατευμένα. Και μετά έχουμε τον Αλέξη τον Λάιο, που έφυγε, όπως είχαμε πει, από τους Children of Bodom. Έκανε άλλο group. Για πες! Bodom After Midnight, το άλλο group. Ναι, δεν κουράστηκε πολύ το πρωί το όνομα. Δεν θα κολλώσει κιόλας να παίξει κομμάτια της προηγούμενης μπάντας, δηλαδή Children of Bodom, άμα ξεκινήσουν τις περιοδίες. Τι είναι αυτό τώρα? Τώρα αυτό είναι προφανώς κάτι που δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους σε ένα επίπεδο καθαρά νομικό τα μέλη του συγκροτήματος. Δικά του τραγούδια είναι. Προφανώς και ο κόσμος που θα πάει να τον δει στις συναυλές, που θα πάει γιατί είναι superstar, θα πάει να ακούσει αυτά τα παλιά τραγούδια. Είναι κάτι το οποίο σαν κίνηση είναι αναμενόμενο. Το αναμενόμενο δεν ήταν το να χάσει ο Λάιο τα δικαιώματα του τίτλου Children of Bodom, γιατί στο μυαλό του περισσότερου κόσμου είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες αυτές. Αλλά από ό,τι φάνηκε δεν ήταν τελικά, προφανώς, και νομίζω πως σαν Bodom After Midnight ο κόσμος θα κοιτάει πιο πολύ τι κάνει ο Λάιο με αυτό το σχήμα παρά οι υπόλοιποι Children of Bodom αν αποφασίσουν να συνεχίσουν με αυτό το όνομα. Είναι κάτι σαν να λέμε Motorhead χωρίς το Lemmy, ρε παιδί μου, στην υπερβολή του. Δεν γίνεται. Και τέλος έχουμε τον κιθαρίστα των Korn, ο Monkey. Ακούς, Γιάννη, ο κιθαρίστας των Korn, ναι. Είναι ο κύριος που σας αυτό είναι το γονέο Hammer και είναι θεός, ναι. Αυτό που ζούμε, λέει, με τον κορονοϊό είναι το κάρμα που μας βρίσκει από τη μητέρα φύση. Φέρει την εκδίκησή της. Εγώ νομίζω ότι είναι η εκδίκηση της κινέζικης κουζίνας, αλλά τέλος πάντων. Κανονικά η κινέζικη κουζίνα δεν έπρεπε να μας εκδικηθεί. Η κινέζικη κουζίνα είναι φανταστική και την τιμούμε με κάθε ευκαιρία. Αλλά παρόλα αυτά, δεν ξέρω, εσύ Γιάννη, ο ένας βρήκε τον Θεό από τους Korn, ο άλλος τώρα λέει ότι μας εκδικείται η φύση. Καλούς δίσκους δεν βγάζουν πλέον, κάτι δεν πάει καλά. Ναι, λέει ότι και καλούς δίσκους, δεν ξέρω αν ακούστηκε, λέει, δεν βγάζουν πια. Κοίτα, γενικότερα εγώ το ότι περιβάλλει το συγκρότημα αυτό, ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω και να ταυτιστώ πλήρως, οπότε δεν θα ήταν έτσι και απολύτως σωστό να έχω μία άποψη. Πάντως και κάποιος άλλος το είπε αυτό, μέσα στη γενικότητα των πραγμάτων, ότι ξέρω, μας εκδικείται η φύση και όλα αυτά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η ανθρώπινη φύση
η εξέλιξή της, η πρόοδος της, η επιστήμη της δηλαδή, θα την βρει σύντομα τη λύση και θα τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Και με αυτό το μήνυμα, να δούμε βίντεο από Korn. Can you hear me? Γιάννη, can you hear me? Καλό κομμάτι από Korn, το καινούριο. Όχι. Όχι. Θα το δούμε. Αυτή λοιπόν ήταν και η Korn, ο κιθαρίστας στον οποίο πιστεύετε όλο αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι η εκδίκηση της μητέρας φύσης απέναντι στο κατάρτιστο ανθρώπινο γένος. Και να γυρίσουμε σελίδα τώρα. Δεν ξέρω ρε Σκελπάρ, παρακολουθείς ο Nergal με τους Me and That Man. Πάει να κάνει όλα τα τραγούδια βίντεο κλιπ σιγά σιγά, την είδε μετάλλικα δηλαδή. Δεν ξέρω, είναι σε ποιο είναι τώρα, στο πέμπτο, στο έκτο? Κοίτα, έτσι φαίνεται. Έχει κάνει τα 5 από τα 11. Τώρα πάμε στο έκτο, που είναι και για τον επίλογο του δίσκου, το Confession όπως λέγεται, το οποίο συμμετέχει ο Nicholas Kvartfort στο Shining. Και να πούμε σε αυτό το σημείο πως υπάρχουν δύο Shining. Είναι η Σουηδοί που συμμετέχει ο Nicholas και θα δούμε σε λίγο και παίζουν black metal. Και υπάρχουν και οι Νορβηγοί που παίζουν jazz στην ουσία, αλλά έχουν και hard rock, progressive παρελθόν. Και τραγουδά σε αυτούς ο Jörgen Mukkinby, ο οποίος και αυτός συμμετέχει στον άλμπουμ των Me and That Man. Και μάλιστα με τον ένα τον Νορβηγό ανοίγει το άλμπουμ και με τον Σουηδό κλείνει. Οπότε πάμε να δούμε το Confession, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε το Me and That Man, το project να γίνεται black metal, και επανερχόμαστε. Ναι, σίγουρα θα υπάρχει, συγγνώμη λίγο, θα υπάρχει κάποιος λόγος που ξεκινάει και κλείνει τον δίσκο με τους δύο Shining, πρέπει να το ρωτήσουμε. Αυτό σε κάποια φάση. Και επίσης είναι αυτό που λες, το συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ όχι αυτές τις κιθάρες τις καμπόικες. Δεσπεράντο, ακούει. Ο Δεσπεράντο είναι πάντα παρόν, παιδιά. Ενώ όχι αυτές τις κιθάρες λοιπόν τις καμπόικες, το τέλος γίνεται black metal με κάποιον τρόπο και με αυτές τις κιθάρες και με αυτές τις ενορχιστρώσεις. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να το δούμε και όταν επιστρέψουμε έχουμε επαιτίους. Επαιτίους, βέβαια. Βεβαίως, πάμε να δούμε. Αυτά και με τους Me and That Man και νομίζω πως ήρθε η ώρα να δούμε τις σημερινές επαιτίους. Μετά το μακελιό επαιτίων της προηγούμενης εβδομάδας, σήμερα τα πράγματα είναι έτσι κάπως πιο ήσυχα και θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό πως έχουμε θεσπίσει έναν καινούριο νόμο όσον αφορά την ενότητα αυτή των επαιτίων. Να αναφερόμαστε σε άλμπουμ τα οποία έχουν κλείσει μια δεκαετία παρουσία στον χώρο, ώστε να έχουν κρυφθεί και από τον χρόνο, ώστε να θεωρηθούν κλασικά και με τον τρόπο αυτό να μπουν στην ενότητα αυτή. Έτσι. Οπότε ξεκινάμε 28 Μαρτίου 1973, Led Zeppelin, Houses of the Holy. Πέμπτο άλμπουμ για τους Led Zeppelin, ένα ακόμα ιστορικό άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια στην Αμερική και μόνο. Πολύ πλούσιο και αρκετά πειραματικό, οφείλεται στο ότι τα μέλη του συγκροτήματος είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν στα ατομικά του στούντιο ο καθένας. Περιέχει μυθικά τραγούδια όπως τα No Quarter, The Song Remains the Same, The Rain Song, ενώ και το εξώφυλλό του είναι πραγματικά εμβληματικό με τη φωτογραφία των γυμνών κοριτσιών στο Giant's Causeway στη Βόρεια Ιρλανδία. Και μετά 1988, King's X Out of the Silent Planet. Πολύ παράξενο, πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα. Είναι αυτό που μάλλον συχνά αναφέρεται ως Musicians Band. Είναι ένα σχήμα δηλαδή το οποίο το αγαπούν πάρα πολύ οι μουσικοί. Σου θυμάμαι τα παιδιά από τους Fates Warning να λένε ότι κάθε φορά που παίζουν οι King's X είναι στην πρώτη γραμμή. Τώρα μεγάλοι άνθρωποι κανονικά πηγαίνουν και τους βλέπουν στην πρώτη γραμμή. Βέβαια δεν γίνεται κανένα παλαβό μόσπιτ εκεί πέρα, αλλά παρόλα αυτά πηγαίνουν και τους βλέπουν. Είναι ένα σχήμα το οποίο ναι, είναι η μπάντα των μουσικών, έχει βγάλει αρκετούς δίσκους progressive με hard rock αναφορές μέχρι και gospel περάσματα. Μέσα, καταπληκτική μουσική όλοι, βρέθηκαν μια-δυο φορές στην καριέρα τους κοντά στο να κάνουν mainstream επιτυχία, αλλά δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Βγάζουν δίσκους και είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είναι The Musicians Band, ο ορισμός αυτού του πράγματος. 1995, Skid Row, Subhuman Race. Τρίτο άλμπουμ για το συγκρότημα και τελευταίο με τον Sebastian Bach στη φωνή. Έχουμε μπει για τα καλά στην εποχή του grunge. Το hair metal μας έχει αποχαιρετήσει κουνώντας το παρδαλό του μαντήλι και οι Skid Row προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, αλλά μάλλον δεν τα κατάφεραν. Όχι. Και μετά 29 Μαρτίου 1982, Scorpions Blackout. Α, το Blackout, φοβερός δίσκος, ξέρεις. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο βρίσκει το συγκρότημα ένα βήμα πριν κατακτήσει την αμερικάνικη αγορά. Αυτό θα γινόταν στην επόμενη του κυκλοφορία, το Love at First Sting. Το Blackout είναι πραγματικά κλασικό άλμπουμ, ένας δίσκος τον οποίο δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η γνώμη του κόσμου, αλλά το συγκρότημα παίζει ξεκάθαρα heavy metal σε αυτό το άλμπουμ, όπως και σε πολλά άλλα που έχει κάνει. Πάρα πολύ αγαπητό εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα στους κύκλους των οπαδών των Scorpions.
κομμάτια μέσα όπως το μόνιμο φυσικά, το Dynamite, το When the Smoke is Going Down, το No One Like You, είναι γεμάτος classics, μια πολύ μεγάλη στιγμή τόσο στην ιστορία του συγκροτήματος, όσο και γενικότερα στην ιστορία αυτής της μουσικής. Ξέρεις, στην Ελλάδα, πριν ξεκινήσει όλη αυτή η Maiden Mania, η οποία κρατά μέχρι και σήμερα, το συγκρότημα το οποίο ήταν η μπάντα των Ελλήνων οπαδών ήταν οι Scorpions, επειδή μου τους αγαπούσαν πάρα πολύ, το οποίο φαίνεται και μέχρι σήμερα με το χαμό που γίνεται στις συναυλίες τους. Παρ' όλα αυτά, το Blackout είναι ένας δίσκος χρυσάφι, ατόφιο. 1999, Αμόρφης του Ονέλα. Τέταρτος δίσκος για τους Φιλανδούς. Παίρνει το όνομά του από το Βασίλειο των Νεκρών στη φιλανδική μυθολογία. Πολύ ωραίος δίσκος, που μέσες άκρες καθόρισε τον ήχο τους στη μελλοντική τους πορεία. Και μετά 2004, In Flames, soundtrack του Your Escape, 7ος δίσκος για τους In Flames, στο νέο τους ύφος πλέον, είναι αυτό που είχαν παρουσιάσει προδιετίας με το Reroute to Remain. Λες, Χάκο, να γίνει συναυλία του στο Μάιο, μάλλον χλωμό. Χλωμό έως παλμός μηδέν. Μακάρι να γίνει και να προκύψει κάτι που θα τη βοηθήσει να γίνει τη συναυλία αυτή. Γενικότερα δεν ξέρω τι θα γίνει με τα συναυλιακά πράγματα, κανείς δεν ξέρει. Βλέποντας παιδιά και μακάρι, δεν ξέρω. 30 Μαρτίου 1990, Forbidden, Twisted into Porn. Πολύ αγαπημένος δίσκος, thrash metal συγκρότημα από το Bay Area. Χιλιάδες riff το ένα μετά το άλλο, σχεδόν progressive, φανταστικές κιθάρες και από τον Tim Calvert, το οποίο στη συνέχεια βέβαια πήγε στους Nevermore, τύμπανα από τον Bostaff, η φωνή του Russ Anderson στο Θεό και ακόμα πιο πάνω, καταπληκτικός, ακραίος, προσωπικά πολύ αγαπημένο άλμπουμ, αλλά μάλλον όχι ενδεικτικό του γενικότερου ήχους του συγκροτήματος. Πολλά riff, ρε παιδί, πολλά. Μετά 2004, Soulfly Prophecy, τέταρτη δουλειά για το Tribal Ethnic Metal συγκρότημα του Max Cavalera. Συμμετέχει ο Dave Ellefson των Megadeth εδώ, σίγουρα από τις καλύτερες δουλειές των Soulfly, οι οποίοι συνολικά έχουν 11 δίσκους. Και δεν ξέρω αν ξέρεις ότι ο Max έχει συνεργαστεί με τον The Rock. Με τον The Rock? Ναι, στην ταινία Scorpion King του 2002. Τον Slitherman. Αυτόν. Είναι μια ταινία Scorpion King, άμα την ξέρεις. Ναι. Και είχαν τις κραυγές, τα growls και ό,τι φωνή χρειαζόταν να είναι τρομακτική του The Rock. Και τα κάνει ο Max αυτά. Ναι. Φοβερό, μπράβο κλειδά, μπράβο. Τι κάνουμε τώρα, πάμε για βίντεο. Πάμε να δούμε Scorpions, No One Like You. Ναι. Τους Heaven Shall Burn στο Übermacht από το νέο τους άλμπουμ of Truth and Sacrifice και πάμε, Χάκο, να δούμε το δεύτερο μέρος των προτάσεων, των survival kit της καραντίνας. Ναι, πάμε να δούμε τι μας είπαν τα παιδιά. Έχουμε μπει ήδη στο τρίτο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής, η οποία είναι η πιο παράξενη, η πιο ιδιαίτερη εκπομπή που έχουμε κάνει στα 20 χρόνια του TV War, αλλά νομίζω πως, χελπάει, κάτι θα βγει στο τέλος. Μια χαρά βγαίνει. Να δούμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δεύτερο μέρος των survival kit και σε λίγο έχουμε underground και στη συνέχεια θα κλείσουμε. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα, είμαι η Μαριάννα από τους Project Renegade και το δικό μας survival kit είναι το εξής. Από μουσική προτείνουμε τον φοβερό νέο δίσκο, τον Code Orange που λέγεται Underneath, τον νέο δίσκο, τον In This Moment Mother που βγήκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα,
το Vulgar Display of Power των Pantera, το τελευταίο δίσκο των Bodycount, το Carnivore, και το project του Devin Townsend που κάνει αυτή τη στιγμή για λόγους καραντίνας και λέγεται Quarantine, που ανεβάζει κάθε μερικές μέρες κάποια καινούργια κομμάτια στο YouTube, τα οποία μπορείτε να τσεκάρετε. Από ταινίες προτείνουμε το Uncut Gems με τον Adam Sandler και όλη τη συλλογή των Star Wars, τώρα που έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, για να τη δούμε ολόκληρη. Από σειρές προτείνουμε το The Outsider, που είναι μια σειρά που βασίζεται σε μια ιστορία του Stephen King, το Brooklyn Nine-Nine, για να γελάσουμε και λίγο, μια φοβερή κωμωδία με αστυνομικούς, και το Altered Carbon, που είναι πιο sci-fi και έχει και δύο σεζόν, οπότε θα έχετε πολύ υλικό για να περάσετε την ώρα σας. Τέλος, από comics προτείνουμε το Suiciders και το Fight Club 2, για όσους θέλουν να έχουν κάτι να διαβάσουν. Αυτά από εμάς, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και τα λέμε, ελπίζουμε το καλοκαίρι σύντομα, σε πολλές συναυλίες. Καλησπέρα σε όλους τους ελεύθερους που είναι αρκημένους. Είμαι ο Καναγιώτης από το Spartan Shot και θα μοιραστώ ένα survival kit για τις μέρες που θα περάσουμε στο σπίτι. Καθώς ήρθε αυτή η περιβόητη στιγμή που όλοι μας θα χαρούμε το σπίτι μας, θέλουμε, δεν θέλουμε. Το βίντεο αφορά δύο κατηγορίες. Αφορά τους ανθρώπους που έχουν παιδιά και τους ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά. Αυτοί που έχουν παιδιά, χλωμό να μπορέσουν να κερδίσουν τόσο χρόνο όσο θέλουν, αλλά ωστόσο όταν τα βάλουν για ύπνο, κάτι μπορούν να κάνουν. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν παιδιά, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν όλη την ημέρα, από το να κάνουν μοντελισμό, μέχρι να διαβάσουν ένα βιβλίο, να ακούσουν μουσική. Κυκλοφορούν πάρα πολύ καλά άλμπουμ, έχει ξυπνήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά μουσικά, ασχέτω αν δεν μπορούμε να τα δούμε live πλέον. Μέσα σε αυτά όλα, τσεκάρετε και το δίσκο μας, δεν θα ήταν κακό. Ταυτοχρόνως μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή. Εγώ είμαι λίγο all-time classic τύπος Dungeons and Dragons, Baldur's Gate, Icewind Dale κτλ. Μπορούμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Συστήνω την Πέμπτη Εποχή. Εξαιρετικό βιβλιαράκι. Κάτι μεταξύ Indiana Jones και Κώδικα Da Vinci. Με πιο δικό μας concept όμως, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ταυτοχρόνως όποιος αγαπάει τα comics και την ανάγνωση, και αυτό είναι ένα πολύ καλό βιβλίο, το Κάλεσμα του Κθούλου, επιτραπέζια, για παιδιά, double, χαμελέοντες πιναλέοντες, και για μεγάλα παιδιά, Lords of Waterdeep, Dungeons and Dragons, ωραία πραγματάκια. Όπως και να έχει, παιδιά, μαζευτείτε λίγο σπίτι, αφήστε τις χαζομάρες, αυτή τη στιγμή βιώνουμε άσχημα πράγματα. Προσπαθήστε να το μαζέψετε λίγο όσο μπορείτε και εύχομαι να είστε όλοι υγιείς και να μας βρει όλους καλά αυτή η μπόρα, η οποία ελπίζω να περάσει σύντομα. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά. Φίλοι του TV War, καλησπέρα και από μένα. Μπομπ Κατσιόνης εδώ. Μου ζήτησε ο Χάκος να πω δύο πραγματάκια να βοηθήσω την κατάσταση τώρα που μένουμε όλοι σπίτι. Το οποίο τι κρίμα, εμένα η δουλειά μου είναι στο σπίτι εδώ και τα τελευταία 25 χρόνια. Οπότε, τι καλύτερο, βρήκα χρόνο επιτέλους να κάνω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, το οποίο είναι PlayStation. Για μένα τα παιχνίδια δεν είναι παιχνιδάκια, είναι μια πλήρης μορφή ψυχαγωγίας. Λοιπόν, Death Stranding, Hideo Kojima, μεγάλο κάψιμο. Εντελώς τυχαία, αυτό το παιχνίδι βγήκε τον Νοέμβριο και μιλάει για ένα φαινόμενο που έχει πέσει στη γη και ο κόσμος δεν μπορεί να βγει από τα σπίτια του. Καλό, το ξέρω, πάρα πολύ καλό. Είσαστε ο Sam Porter Bridges, ο οποίος βοηθάει στη μεταφορά πραγμάτων, είναι κάτι σαν courier delivery το παιδί και παίρνει πράγματα από το ένα σπίτι και από τη μία πόλη στην άλλη και επεκτείνει συνέχεια το χάρτη ώστε να μπορεί να ξανασυνδεθεί ολόκληρη η Αμερική. Καθόλου θα έλεγα φανταστικό το σενάριο, ποιος το περίμενε. Έχει εξαιρετική μουσική, ωστόσο μπορεί να συνοδευτεί με νιουρώσεις και σαν ο, άμα είστε πολύ καμένοι. Επειδή δεν είμαι τόσο καμένος, Medieval. 21 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία στο PlayStation 1, που το είχαμε τερματίσει τότε αρκετοί. Ευχάριστο παιχνιδάκι. Θα έλεγα, έχει και την πίστα με τις κολοκύθες, οπότε οι Χέλογουν ταιριάζουν κουτί. Και το όλο παιχνίδι μου βγάζει λίγο Iron Maiden. Red Dead Redemption. Ένα αριστούργημα όλων των τεχνών μαζί. Και σαν ταινία να το δεις, σαν μια τεράστια σειρά, διαρκεί 100 ώρες το παιχνίδι του. Το τελείωσε και αυτό. Ιδανική μουσική υπόκρουση θα έλεγα είναι Παντέρα για τις σκηνές που πέφτει ξύλο και για το υπόλοιπο Black Country Communion κάτι λίγο πιο blues. Assassin's Creed Odyssey. Και αυτό έχει νομίζω 140 ώρες
το πλήρες παιχνίδι, οπότε θα σας βγάλει μια εβδομαδούλα στο χαλαρό, αν κάνετε και μερικά διαλύματα να φάτε, να φάτε. Καθότι έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα, αυστηρά, νομίζω ότι άμα βάλεις από πίσω λίγο Sabaton ή Firewind Immortals, καλό ναι, είναι εξαιρετικό. Εάν τώρα πάλι δεν θέλει να την ψάξεις πάρα πολύ και θέλει να βαρέσεις λίγο σωστά, βάζεις απλά Manowar και είναι όλα ok. Με φίλους στο ίντερνετ παίζουμε Crash Team Racing, διότι πια δεν μπορούμε να βρεθούμε στον καναπέ να χωρίσουμε τον οθόνη στα 4 όπως κάναμε παλιά. Μπορείτε να βάλετε και Suicidal Angels, όχι επειδή είναι φιλαράκια, αλλά επειδή είναι θράς και έτσι ευχάριστο θράς. Spider-Man. Καμιά σαρανταριά ώρες μου πήρε. Εύκολο. Δεν ξέρω τι μουσική δεν μπορούσε να ακούμε το Spider-Man, γιατί έχει τόσο, είναι σαν ταινία όλο το πράγμα που δεν ξέρω, δεν έβαλα μουσική σε αυτό. FIFA. Αν θέλετε να δείτε τι κάνει ο υπόλοιπος πλανήτης και σε πόσο χάλια κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος, τα νεύρα σας αρκεί να είναι κρόσια, οπότε πρέπει να βάλετε μάλλον sleep όταν παίζετε ή τίποτα, άμα είναι να παίξετε στο online και να είστε συγκεντρωμένοι. Και αν όλα αυτά τα πράγματα δεν σας κάνουν κάτι, και Resident Evil. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Για άλλη μια φορά, stay home για να μην βρεθούν κι άλλοι στο home. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Κώστας από τους Ανώριμους. Οι κυρίες επιτάσσουν να μείνουμε σπίτι, πράγμα που δεν με χαλάει καθόλου αν με ρωτάτε, από τη στιγμή που έχω άφθονη μουσική να ακούσω και μια σύνδεση στο ίντερνετ. Με βάση αυτά λοιπόν, έχω να προτείνω ένα υποτυπώδες survival kit για όλους εσάς που θα μείνετε και εσείς στο σπίτι, όπως και εγώ. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες μουσικές ταινίες, μουσικά ντοκιουμένταρις. Υπάρχει το Fight or Fall για τους Riot, υπάρχει το Death by Metal και τους Death, υπάρχει το On with the Show για τους YNT, όλα τους πολύ ενδιαφέροντα με πολλές ανέκδοτες ιστορίες. Από εκεί και πέρα, σειρές. Η καλύτερη κωμωδία των εποχών για μένα είναι το Silicon Valley. Βλέπετε μόνο ρούφι, λίγα επεισόδια. Και η αγαπημένη μου σειρά εποχής, το Black Sails. Εξαιρετικό σε ερμηνείες, σε σκηνοθεσία, σε πλάνα, φανταστικό. Από εκεί και πέρα, αν δεν σας φτάνουν αυτά, υπάρχει ένας πολύ δημιουργικός τρόπος να περάσετε τον χρόνο σας, η κατηγοριοποίηση της δισκοθήκης σας στο Discogs. Μπαίνετε λοιπόν σε σελίδα του Discogs και περνάτε όλα σας τα αντικείμενα. Καταγράφετε τη συλλογή σας, ένας πολύ ωραίος τρόπος για να ξαναέρθετε σε επαφή με τη μουσική που έχετε στο σπίτι σας. Αυτά από μένα, ελπίζω να πέρασετε καλά. Stay home, stay heavy. Πώς πάει, παιδιά? Λοιπόν, είμαι η μάχη των Jaded Star και μου ζητήθηκε να σας πω κι εγώ με τη σειρά μου πώς την παλεύω σπίτι. Λοιπόν, καταρχάς, μαγειρεύω. Πράγμα που μου είχε λείψει αρκετά. Κατά δεύτερον, ωραία σειρά που ανακάλυψα πρόσφατα είναι το The Get Down, όπου εξιστορεί τη μουσική σκηνή του Bronx στη δεκαετία του 70. Είναι πάρα πολύ ωραία. The Get Down, στο Netflix. Κάτι άλλο. Τι άλλο, κάτσε να σκεφτώ. Το Saw, όπου είναι το πρελούδιο του Breaking Bad. Εξίσου πάρα πολύ ωραία σειρά. Αλλά ακούστε κάτι. Τι παίζει τώρα. Εγώ προτείνω όλους αυτούς τους καφέδες που δεν καταφέραμε να πιούμε λόγω της ζωής, της δουλειάς κτλ. Κτλ. Εγώ λέω να τους πιούμε διαδικτυακά. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας λείπουν, που δεν καταφέρουμε να τους βλέπουμε συχνά κτλ. Ξοδέψτε χρόνο με τα παιδιά σας, με τα κατοικίδια σας, με τον σύντροφό σας, αν μένετε μαζί. Ας είναι όλο αυτό το lockdown μια ευκαιρία να έρθουμε εμείς πιο κοντά. Διαδικτυακά, έτσι, αλλά γιατί όχι. Οπότε, ναι, ωραίες ταινίες, ωραίες σειρές, ωραία μουσική. Αλλά ας προσπαθήσουμε λοιπόν να έρθουμε ένα τσικ πιο κοντά. Stay home. Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Γιώργος από τους Lucifer's Child και μιας και τον τελευταίο καιρό περνάμε πολύ περισσότερο χρόνο στο σπίτι λόγω του κορονοϊού και της καραντίνας, έρχομαι να προτείνω 2-3 ασχολίες που πιστεύω ότι θα κάνουν το χρόνο μας να περνάει πιο δημιουργικά και πιο ευχάριστα. Πρώτο και κυριότερο για όλους τους φίλους μουσικούς είναι να ασχοληθούν με το όργανό τους, να παίξουν, να μελετήσουν, να συνθέσουν. Είναι μια περίοδος που ίσως να εμπνευστούμε μέσα από αυτό το σκοτάδι και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε κάτι πολύ πιο φωτεινό. Επίσης, για όσους γουστάρουν να διαβάζουν, έχω να προτείνω ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται Blood Meridian
και έχει γραφτεί από τον Cormac McCarthy. Είναι ένα σκοτεινό μυθιστόρημα. Και τέλος, για όσους γουστάρουν να δουν μια ταινία, έχω να προτείνω το Ninth Gate του Roman Polanski. Αυτά από μένα, μάγκες. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι δυνατοί. Stay safe, stay home. Καλησπέρα σύντροφοι και σύντροφισες, είμαι η Λιάννα από τους Enemy of Reality. Και εγώ είμαι ο Φίλιππος από τους Enemy of Reality. Και μιας και είμαστε διαθέσιμοι όλη την ώρα και μπορούμε να ξεσκονίσουμε κάποια CD και όχι μόνο από το χρονοτούλα από μας, σε αυτό το βίντεο βρίσκονται οι δικές μας προτάσεις για να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο μας. Τέλεια. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με εμένα, με τις δικές μου μουσικές προτάσεις. Ξεκινάμε με Slipknot, Made Fitly Repeat. Συνεχίζουμε με τη συλλογή της Roadrunner United The All Star Sessions. Από την αρχή μέχρι το τέλος σκοτώνει. Opeth, Blackwater Park, ξεκάθαρα. In Flames, Clayman, μόνο γκρούβα. Και τελειώνουμε με Chimera Resurrection. Και επειδή άμα δεν πενέψεις στο σπίτι σου λέει η παροιμία θα πες να σε πλακώσει, όλος τυχαίως βρέθηκαν στα χέρια μου τα δύο CD των Enemy of Reality, το Arachne και το Rejected Gods. Φυσικά μπορείτε να διαθέσετε χρόνο να ελέγξετε και το δικό μας παιδί του Enemy of Reality. Επόμενη για εμένα έτσι, επόμενος δίσκος είναι φυσικά από το Stereo το Beloved Antichrist, το οποίο είναι 3 ώρες άλμπουμ και φυσικά έχετε χρόνο να το διαθέσετε. Και για εμένα παιδιά, όσοι με γνωρίζετε και προσωπικά, ο Φαφάρα σκοτώνει και τον κορονοϊό. Devil Driver λοιπόν, και έχουμε και κάποιες προτάσεις για το gaming, γιατί μας αρέσανε κάποια παιχνιδάκια τα οποία κατεβάσαμε και παίξαμε κι εμείς στην περίοδο τώρα του κορονοϊού. Ξεκάθαρα παίζουμε το remaster του Resident Evil 3. Το οποίο είναι και πιο horror. Περιμένουμε βασικά να βγει, αν δεν κάνω λάθος, μόνο το demo μπορείτε να παίξετε, τώρα γίνει και δωρεάν. Παίζουμε Rayman. Ναι, και είναι και παίζετε και διπλό παιδιά. Σαφέστατα παίζουμε Medieval. Ξεκάθαρα, φανταστικό. Crash Bandicoot. Και το αγαπημένο μου, το Sonic. Το Sonic το τελευταίο είναι καταπληκτικό, μας θυμίζει πάρα πολύ την παλιά εποχή του Sega και ευχόμαστε να περάσει όλο αυτό, να βρεθούμε όλοι με όλους από κοντά, να τα πούμε φυσικά στις συναυλίες και μην ξεχνάμε, μένουμε όλοι στο σπίτι. Αυτό ήταν λοιπόν και το δεύτερο μέρος των Survival Kit. Πιστεύουμε, φανταζόμαστε πως κάποια από όλες τις ιδέες οι οποίες ακούστηκαν θα σας φανεί χρήσιμη και να που ήρθε η ώρα για το σημερινό Visions from the Underground από αυτό το Skype-ικό TV War που γίνεται από τα Hellfire Home Studio και τα Headquarters του Metal Hammer με τον Γιάννη τον Κάιμα και να βρίσκεται στα δικά του, πώς θα λένε Γιάννη τα δικά στο στούντιο. Είμαι ανάμεσα στο Μεγάλο Τείχος και Far West. Λοιπόν, πάμε για Visions on the Underground, είναι ένα σουηδικό συγκρότημα το οποίο βρίσκεται στο τρίτο, τέταρτο του άλμπουμ. Είναι μια μπάντα η οποία λέει ξεκίνησε μια φορά και έναν καιρό, όχι και τόσο παλιά όσο οι ίδιοι ενδεχομένως θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε λέγοντας μια φορά και έναν καιρό. Είμαστε ρητός σε ένα στούντιο όπου μια ομάδα νεαρών έπινε μπύρες και αναρωτιόταν τι έγινε στο παλιό κλασικό αγαπημένο heavy metal. Δεν έβρισκαν την απάντηση, οπότε αποφάσισαν οι ίδιοι να δώσουν την λύση στο ερώτημα αυτό. Είναι η Ambush, λοιπόν, αυτές τις μέρες κυκλοφορεί το νέο τους άλμπουμ. Πάμε να τους δούμε στο νέο τους βίντεο κλιπ και όταν έρθουμε έχουμε το σημερινό Grand Finale. Για πάμε! Αυτή λοιπόν ήταν και η Ambush από την Σουηδία στο σημερινό Visions from the Underground. Ένα σχήμα που από ό,τι μας λένε οι ίδιοι σκοπεύει να σώσει το κλασικό heavy metal και να ξαναδημιουργήσει ενδιαφέρον γύρω από αυτό και πάμε σιγά σιγά στο σημερινό Grand Φινάλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλες και φίλοι που μιλάτε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ παράξενο το σημερινό TV War of Hellfire. Τώρα πρέπει να ανανεώσουμε για λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Να βάλουμε ένα ερωτηματικό εδώ πέρα ή πιστεύεις ότι θα τα καταφέρουμε. Θα ανανεώσουμε κανονικά ακόμα και αν είναι πάλι από Skype. Ναι. Γιατί όχι. Θα δούμε. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τότε. Τον επίλογο για σήμερα θα γράψουν οι Deep Purple, οι οποίοι κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Woosh σε λίγο καιρό. Τους Purple τους περιμένουμε καλώς εφόντων των πραγμάτων και στο φετινό Rock Wave Festival μαζί με τους Opeth. Θέλουμε πάρα πολύ να γίνει η συναυλία αυτή, όπως και όλες οι συναυλίες του
καλοκαιριού. Εν πάση περιπτώσει, οι Deep Purple έχουν νέο βίντεο. Πάμε να το δούμε και με αυτό κλείνουμε το σημερινό TV World. Καλό βράδυ, καλή δύναμη, υγεία, μείνετε σπίτι, προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Τα φιλιά μας. Metal.